Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο το δικτυακό marketing». Αυτό είναι το 11ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξής ερώτηση. Τι κάνεις για να ξεπεράσεις το φόβο του να κάνεις το πρώτο βήμα και να προσεγγίσεις κάποιον? Λέει κάποιος, δυσκολεύομαι πραγματικά να μιλήσω σε υποψηφίους, σε ανθρώπους έξω. Πολλές φορές είμαι έξω σε μέρη που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσα να τους μιλήσω για τα προϊόντα ή για τη δουλειά μου και ουσιαστικά μαλώνω με τον εαυτό μου συνεχώς, βρίσκοντας λόγους που δεν θα πρέπει να το κάνω. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω για τα προϊόντα μου, πιστεύω στην ευκαιρία μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω το στόμα μου, το μυαλό μου και την επαγγελματική μου κάρτα να συνεργαστούν για να προσεγγίσω ανθρώπους. Έχω ακούσει τη φράση που λέει: νιώσε το φόβο και κάντε ούτως ή άλλως, αλλά το σώμα μου δεν το επιτρέπει να συμβεί. Χρειάζομαι βοήθεια. Γιατί συμβαίνει μόνο σε μένα αυτό? Η απάντησή μου καταρχήν σε αυτό είναι ότι δεν συμβαίνει μόνο στο συγκεκριμένο άτομο. Στην πρώτη online εκπαίδευση που είχα κάνει τον Νοέμβριο του 2010, εξήγησα πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τέτοια κατάσταση χωρίς να υπάρχει η αίσθηση της πίεσης για να βάλουμε κάποιον στη δουλειά μας ή στα προϊόντα μας. Και είναι ο τρόπος που έχω βρει και εγώ προσωπικά για να ξεπεράσω αυτού του είδους το εμπόδιο. Με άλλα λόγια, αυτό που κάνω είναι να χωρίζω σε μικρότερα τμήματα όλα όσα χρειάζεται να συμβούν, είτε για να προσεγγίσω ένα καινούριο άτομο, είτε για να προσεγγίσω έναν τελείως άγνωστο, είτε για να μιλήσω σε κάποιον στο ασανσέρ, αν κάθομαι με κάποιον δίπλα στο αεροπλάνο ή στο τρένο. Το έχω χωρίσει λοιπόν αυτό σε μικρότερα τμήματα. Και ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να εστιάσετε σε ένα αντικείμενο στο περιβάλλον. Δεν μπορείτε να εστιάσετε πάνω τους δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, μία σύντομη απάντηση θα ήταν ότι δεν μπορείτε να προσεγγίσετε κάποιον με όλο τον ελέφαντα μαζί. Υπάρχει μία φράση που λέει ότι ο τρόπος που τρώτε έναν ελέφαντα είναι μπουκιά-μπουκιά. Το ίδιο ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να κάνετε είναι να προσεγγίσετε τους ανθρώπους με τη σκέψη ότι θα τους κάνετε πρώτα να σας μιλήσουν ελεύθερα και ανοιχτά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μη σκέφτεστε λοιπόν να τους προκρίνετε ή να τους προσκαλέσετε να δουν την επιχείρησή σας ή να τους κάνετε μια παρουσίαση. Γι' αυτό το θέμα μιλάω και στο βιβλίο μου, στο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση, την πεντάωρη εκπαίδευση της Ακαταμάχητης Πρόσκλησης. Είναι το πώς να μιλάμε με τους ανθρώπους, τι να τους λέμε, τι να ρωτάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε το πρώτο που κάνετε με κάποιον είναι ότι το χαιρετάτε. Και όταν λέμε το χαιρετάτε, σημαίνει να τον κάνετε να σας μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά. Και δεν προχωράτε στο επόμενο βήμα αν πρώτα δεν έχετε ολοκληρώσει το χαιρετισμό, δηλαδή αν δεν σας μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά. Όταν λέω λοιπόν να μην φέρετε μαζί σας όλο τον ελέφαντα, αυτό ουσιαστικά που εννοώ με άλλα λόγια είναι να μην προσπαθείτε να κάνετε όλα τα βήματα αυτής της φόρμουλας πρόσκλησης κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συζήτησης. Το μόνο που θα κάνετε είναι να τους χαιρετήσετε. Είναι απλά ένα χαμόγελο. Ή είναι ένα γεια σου, τι κάνεις. Ή πάει πολύ γρήγορα αυτό το σανσέρε. Ή είναι ο γιος μέσα στο γήπεδο. Ή χαμός σήμερα στην τράπεζα, χαμός. Ή οποιαδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε να κάνετε για το περιβάλλον, για κάτι στο περιβάλλον. Είναι απλά ένας χαιρετισμός. Και αυτή θα είναι η μοναδική σας, θα πρέπει να είναι η μοναδική σας πρόθεση όταν συναντάτε κάποιον για πρώτη φορά. Δεν θα πρέπει να σκέφτεστε τι θα τους πουλήσετε. Δεν θα πρέπει να σκέφτεστε αν είναι καλή για τη δουλειά σας, αν είναι καλή για συνεργάτες σας. Απλά τους χαιρετάτε. Αν δεν είναι πρόθυμοι να σας μιλήσουν ελεύθερα και ανοιχτά, τότε το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι απλά ένας χαιρετισμός. Δεν θα χάσετε τίποτα και δεν θα σας απορρίψουν. Αν όμως καταφέρετε να έχετε μια επικοινωνία και αρχίσετε να συζητάτε μαζί τους, τότε θα προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της φόρμουλας πρόσκλησης, που είναι το βήμα της πρόκρισης. Το βήμα της πρόκρισης είναι απλά εκεί που ουσιαστικά θα ανακαλύπτατε τι χρειάζονται και τι θέλουν στη ζωή τους όσον αφορά την επιχείρηση ή το προϊόν σας. Οπότε, αν έχετε π.χ. κάποια προϊόντα διατροφής ή κάτι τέτοιο, θα χρησιμοποιήσετε ένα σχετικό σχόλιο. Θα βρείτε δηλαδή κάτι για να δείτε αν προκρίνονται. Και αν δεν προκρίνονται, τότε τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση που να προχωράει πέρα από εκείνο το σημείο, αν δεν προκρίνονται. Αν ένιωθα ότι θα έπρεπε να κάνω κάποιον να ενδιαφερθεί για τα προϊόντα μου ή για την επιχείρησή μου, όταν τον προσεγγίζω για πρώτη φορά, ουσιαστικά δεν θα προσέγγιζε κανέναν. Και αυτό είναι που μου συνέβαινε παλιότερα. Θα προτιμούσα να φάω μόνο μου τον ελέφαντα. Δηλαδή, δίσταζα να μιλήσω σε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν το χειρίζομαι πλέον αυτό το πράγμα. Μιλάω με ανθρώπους όλη μέρα, κάθε μέρα, όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Με αρκετούς καταλήγουμε να κάνουμε μια συζήτηση. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Κανείς δεν νιώθει ότι έχω κάποιο διαφορετικό κίνητρο από αυτό, γιατί όντως δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω. Όταν προσεγγίζω κάποιον για να του μιλήσω, είναι καθαρά ότι κάνω το χαιρετισμό. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Ένας απλός χαιρετισμός. Όχι μια προσέγγιση για τα προϊόντα μου, για την επιχειρηματική μου ευκαιρία. Κάποιες φορές αυτός ο χαιρετισμός προχωράει στην πρόκριση. Κάποιες φορές δεν πηγαίνει εκεί. Γι' αυτό λοιπόν μου βγαίνει τόσο φυσικά και τόσο άνετα. Και το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με εσάς. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή απάντηση. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο YouTube, είτε στο blog μου networkmarketing.gr, είτε στο Facebook.
και επίσης μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί στο YouTube ώστε να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω άμεσα. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!